Λοιπόν, πάμε παιδιά να ξεκινήσουμε με ρεπορτάζ. Ρεπορτάζ είναι και αυτό. Πρώτος είναι ρεπορτάζ Όσκαρ. Ο οσκαρολόγος του Sky, ο Γιώργος Φελίδης, ήρθε εδώ. Έλα, Γιώργο μου, καλημέρα. Τα είδε όλα από το πρώτο στο τελευταίο λεπτό. Το έχεις δει το Poor Things? Το έχω δει το Poor Things. Και σου άρεσε? Εξαιρετικό. Εξαιρετικό, λες. Ακόμα και για αυτούς που δεν τους άρεσαν οι προηγούμενες ταινίες του Λάνθιμου. Αυτό θα τους αρέσει. Ο Αστακός, η Άλπης. Κοινόδοντας και τα λοιπά. Ναι. Καλά, ο Κοινόδοντας, ναι, ιδίως ο ειδικού γούστου. Λοιπόν, είναι η αρχή του τέτοιου. Έχει βάλει ο Τζίμι Κίμελ, ο οικοδεσπότης της τελετής, και λίγο από τις ταινίες των Όσκαρ, πρωταγωνιστή. Μπαίνει μέσα στην τέτοια και αρχίζει η τελετή. Η τελετή η οποία. Τελείωσε μεν, αλλά συνεχίζονται τα πάρτι αυτή τη στιγμή. Κάνει πάρτι το περιοδικό Vanity Fair, κάνει πάρτι ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια. Αυτά θα συνεχίζονται εκεί. Τα Όσκαρ δεν μας ενδιαφέρουν πολύ. Μας ενδιαφέρουν και τα Όσκαρ. Κοίταξε, μέσα σε αυτή την αίθουσα, πλην των υποψηφίων και των, βλέπουμε εδώ, Γιώργο Λάνθιμο, έτσι, 4 βραβεία παρακαλώ. Πόσο μεγάλη τιμή να είσαι εκεί πάντως. Ναι. Και να παίρνεις και βραβείο. Και είναι βέβαια καλεσμένη και το αφάνγκατέ του Hollywood, της βιομηχανίας του θεάματος κτλ. Έχουμε εδώ και τον Γιώργο Μαυροψαρίδη, υποψήφιο, δεν τον είδα, τον χάσατε. Είχαμε βγάλει τον άνθρωπο εδώ, τον είχατε βγάλει. Μας, ήταν και αυτός μέσα εκεί. Λοιπόν, έχουμε μεγάλο νικητή την ταινία Oppenheimer. Αναμενόμενο. Με 7, είχε 13 υποψηφιότητες, πήρε 7 Όσκαρ. Ανάμεσά τους το Όσκαρ καλύτερης ταινίας. Αυτό το είδες? Ναι. Το Oppenheimer. Ωραίο. Α, ωραίο. Ωραίο. Βέβαια, για ορισμένους λένε είναι πολύ μεγάλο, 3 ώρες. Είναι πολύ μεγάλο. Ναι, αλλά είναι ωραίο. Είναι ωραίο. Ο και Robert το Poor Things είναι μεγάλο. Ο Robert Downey Jr. πήρε το δεύτερο ανδρικού ρόλου, ο Κίλιαν Μέρφι του πρώτου ανδρικού ρόλου. Συγκοινοθεσία τέτοια και βέβαια και ο Λάνθιμος. Να, και ο Κρίστοφερ Νόλαν εδώ με το βραβείο σκηνοθεσίας. Και η Έμα Στονοπούλου, θα τη λέμε από εδώ και πέρα. Δικιά να τη Έμα Στονοπούλου. Σηκώνεται για να παραλάβει το βραβείο της, αγκαλιάζει το σύζυγό της, αγκαλιάζει το συμπροταγωνιστή της στη συνέχεια, τον Μαρκ Ράφαλο, στην ταινία στο Poor Things. Και φυσικά και τον Γιώργο Λάνθιμο. Θα δούμε και ένα ενσταντανέ αμέσως μετά την. Βράβευσή της και την ομιλία της με την οποία αποδέχεται το τέτοιο. Ναι, το φουστάνι της, της έσκησε το φουστάνι λίγο πριν πάει να παραλάβει το βραβείο. Ίσως είναι και για αγούρι. Βρέθηκε το βραβείο τώρα, πάντα. Του χρόνου όλα τα παιδιά θα σκίζουν το φόρμα. Αποδίδει τα εύσημα στο Γιώργο Λάνθιμο που συγκέντρωσε μια ομάδα πραγματικών ταλέντων, όπως λέει η Stone. Και φυσικά μετά υπάρχει και ένα ενσταντανέ. Βλέπεις εδώ, τον ευχαριστεί. Και υπάρχει ένα ενσταντανέ αμέσως μετά, κατεβαίνει στην πλατεία και κάθεται δίπλα στον Λάνθιμο. Βλέπετε εδώ. Ναι. Κάθεται, γονατίζει δίπλα του και τον ευχαριστεί για την. Για την επιλογή είναι του. Η μούσα του Λάνθιμου. Έχει κάνει τεράστιες επιτυχίες. Με ενημερώνουν φίλοι Ολυμπιακοί, λέει ότι η θύρα 7 Hollywood πανηγυρίζει για την Emma Stone. Η οποία είχε θεαθεί στο σεφ, αν θυμάστε. Ναι, βέβαια. Βεβαίως. Λοιπόν, έχουμε και άλλα παραλυπόμενα από τα Όσκαρ. Ωραία, εντάξει, κέρδισε. Εδώ λέει ότι έχουν συμπληρωθεί 50 χρόνια παιδιά από τότε που ο Sir David Niven είδε κάποιον να τρέχει τσίτσιδος από πίσω του, το 1974. Και λέει, φέτος πώς θα μπορούσαμε να τιμήσουμε αυτά τα 50 χρόνια. Και έχουμε από πίσω τον παλαιστή, αν θυμάστε, από το WWF, τον John Cena, ο οποίος έχει γίνει και star του Hollywood, ο οποίος προσπαθεί να παρουσιάσει το βραβείο κουστούμιου. Του έχουν πει να αρχίσει να τρέχει τσίτσιδος επί σκηνής στον Όσκαρ. Και σιγά σιγά παίρνει το φακελάκι που λέει το costume, των κοστουμιών το βραβείο και σιγά σιγά πηγαίνει προς το τέλειο για να το παρουσιάσει. Το πέδιλο τίτλο θέλετε. Και φοράς και κάλτσα. Κανονικά ήθελε και κάλτσα. Βάλε κάλτσα, αλλιώς μην το βάζεις. Κοίτα εδώ τώρα. Κανονικά ήθελε και κάλτσα. Λοιπόν, έχουμε κι άλλα έτσι παραλυπόμενα. Χάλια κορμί, ε. Έλα μωρέ τώρα σιγά. Εντάξει, ο πάρε. Είναι πρωταθλητής, ήταν πρωταθλητής. Πέρεσε, αλλά. Ναι, μπράβο, τι. Ναι. Ωραία. Δεν βέβαια, ανοίγει το φάκελο. Το λέει κιόλας ότι έχω ένα πρόβλημα με το φάκελο και έρχεται ο Τζίμι Κίμελ, ο οικοδεσπότης, για να τον βοηθήσει. Δηλαδή τι να του ανοίξει το φάκελο. Παρουσιάζει τις υποψηφιότητες, μπαίνουν μπροστά, μπαίνει μια οθόνη με τις υποψηφιότητες και μετά επανέρχεται με ρούχα. Λοιπόν, εδώ έχουμε τον Ryan Gosling. Είμαι απλά ο Ken. I'm just Ken.
Έχει αλλάξει ήδη κοστούμι από τα μαύρα που φορούσε, φοράει τώρα τα ροζ. Μπαίνει επί σκηνής και ακολουθεί ένα σόου πραγματικά χολιγουντιανών διαστάσεων. Να βάλουμε και λίγο μουσική έτσι να... Για δώστε και λίγο μουσική γιατί με το φτιάχτηκε ο Γιώργης. Έλα. Τα έχει κάνει αυτά ο συγκεκριμένος ο Φλωρινιώτης τώρα αυτά. Στο 40. Ο συγκεκριμένος έχει διακριθεί κιόλας και αν θυμάσαι στο La La Land που είχε πάρει πολλά Όσκαρ γι' αυτό. Ναι, βέβαια. Ήταν δικιά του η φωνή. Ναι, ναι, εννοείται. Ναι, δεν είχε ντουμπλάρισμα. Και βέβαια μετά πάει κάτω στο κοινό και αρχίζει και δίνει το μικρό. Δικό σας δηλαδή που λέμε. Δικό σας. Δικό σας. Έχουμε και αυτά. Λοιπόν, έχουμε και κάτι ένα-δυο ακόμα. Έλα ρε Γιώργο. Έχουμε την Billie Eilish, η οποία πήρε το βραβείο τέτοιο. Βλέπετε τα παπούτσια την στένευαν τόσες ώρες. Έβγαλε τα ξυλοτάκουνα. Τι φοράει, τι γόβες με κάλτσα. Με κάλτσα. Άσπρη καλτσούλα. Πάει και με πέδιλο αυτή η κάλτσα και με γόβες και με απ' όλα. Είναι... Πήρε το Όσκαρ για τραγούδι, στο τραγούδι για τη μόδα. Λέ, μετά λένε μόδα. Έτσι, χαμός γίνεται τάση. Έχουμε τον καλεσμένο. Νάτος, ο καλεσμένος. Είναι μέσα στην αίθουσα, είναι ο πρωταγωνιστής, βλέπεις φοράει και παπηγιόν. Είναι ο πρωταγωνιστής, το σκυλάκι Μέση, ο πρωταγωνιστής της ανατομίας μιας πτώσης, της γαλλικής ταινίας. Λοιπόν, και εδώ έχουμε τον Τζίμι Κίμελ, ο οποίος διαβάζει στο κινητό του κάποιον, ο οποίος του κάνει μια πολύ σκληρή κριτική στα social media. Αυτός ο κάποιος λέει, αναρωτιέστε ποιος είναι αυτός. Είναι κάποιος, λέει, πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ. Ο Ντόναλντ Τραμπ. Την ώρα της απονομής, να το. Έχετε δει κάποιον χειρότερο οικοδεσπότη από τον Τζίμι Κίμελ στα Όσκαρ. Η αρχική του, έτσι, η αυλαία του ήταν χείριστη και τα λοιπά. Για τον Στεφανόπουλο έλεγε, δεν το ναι, το Στεφανόπουλος, ο Τραμπ, όταν θέλει να προσβάλλει κάποιον, του αλλάζει το όνομα. Αν θυμάσαι τον Ρον Ντεσάντις, τον έλεγε Ρον Ντεσαντιμόνιους. Το Στεφανόπουλο τον είπε Σλοπανόπουλος, δηλαδή Ρεμπεσκόπουλος, ας πούμε, κάπως έτσι. Μάλιστα. Λοιπόν, τα βάλω και με τον Κίμελ. Ωραία, του απαντάει όμως ο Κίμελ και εδώ έχουμε, πηγαίνοντας προς τα Όσκαρ, βλέπετε τους κυρίους εδώ με τα κοστούμια, τα σμόκινγκ, τις κυρίες εδώ με τις τουαλέτες και έχουμε τους υπέρ της Παλαιστίνης διαδηλωτές και της Γάζας, οι οποίοι έτσι με δυναμικό τρόπο να αρχίζουν είπε και... Είπε κανένας μέσα για την Παλαιστίνη τίποτα ή δεν είχε φέτος πολιτικά μηνύματα. Είχε και πολιτικά μηνύματα. Είπανε αυτός που πήρε το βραβείο ντοκιμαντέρ, ο σκηνοθέτης ο Ουκρανός για τη Μαριούπολη, ένα πολύ καλό ντοκιμαντέρ, πήρε το βραβείο Όσκαρ, είπε... εύχομαι πραγματικά να μην χρειαζόταν να κάνω αυτό αυτή την ταινία, αυτό το ντοκιμαντέρ. Γιώργο, δεν είδαμε εμφανή, θα τις δούμε τώρα κατά δύο και τρία. Στο κόκκινο χαλί. Ναι. Κόκκινο χαλί είναι, θέλει ανάλυση, όχι ως καρολόγο, θέλει ανάλυση... Μας έχουν απειλήσει ότι θα έχουμε καλεσμένο έκπληξη αύριο, θα σας το πούμε στο τέλος της εκπομπής, και εγώ ή αύριο. Γεια σου Γιώργο, να είσαι καλά.